Δύσκολα τα πράγματα και για εσάς. Πλέον είστε στο σπίτι σας. Είμαι στο σπίτι, μάλιστα. Κάνατε ήδη την εξέταση, κύριε Νικολάου? Έχει γίνει μια πρώτη εξέταση χθες το βράδυ, απόγευμα. Το βράδυ και από την που είπαν κρίθηκα οριακά θετικός. Οριακά θετικός είναι η εξέταση που κάνατε στο νοσοκομείο της Λεμεσού, σωστά? Μάλιστα, και θα γίνει μια επανεξέταση για σήμερα το απόγευμα, θα βγει το αποτέλεσμα για επιβεβαίωσή του. Έχετε οποιαδήποτε συμπτώματα? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αυτό είναι η διαφορά, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, για εξού και ο λόγος που θεώρησα ότι έκανα συναντήσεις μου, βρεθόμουν μαζί με τους συναδέλφους, δεν είχα οποιοδήποτε σύμπτωμα, και εδώ και είναι ο λόγος που νιώθω λίγο υπεύθυνος, που με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο είχα, αν θεωρηθεί ότι έχω μεταδώσει σε κάποιον από τους συναδέλφους. Θεωρώ ότι από τα δείγματα που πάρθηκε χθες και τις πρώτες εκτιμήσεις, ότι άτομα τα οποία ήταν στο κοντά μου, στο γραφείο, εκφύγαν. Αυτό είναι ευχαριστώ. Μάλιστα. Εσείς, ο λόγος που κάνατε εσείς το τεστ, δηλαδή, τι ήταν αυτό που σας έκανε να κάνετε την εξέταση? Το έκανα προληπτικά, διότι ήμουνα στην Πάφο το Σάββατο το βράδυ, όπου είχαμε το περιστατικό με την μονάδα αυξημένης φροντίδας, και σίγουρα είχα βγει και μιλήσει με τους συναδέλφους, οι οποίοι ανησυχούσαν και ήθελαν κάποιες ενημέρωση. Πιθανότατα να είναι από εκεί, δεν έχω πάρει ακόμα, δεν ξέρω ακριβώς. Άρα είναι αρνητικά των υπόλοιπων συνεργατών σας εκεί στην διευθυντική ομάδα, αυτό μας είπατε προηγουμένως? Ναι, κάποιοι από τους γιατρούς οι οποίοι ήταν κοντά, το πρώτο του δείγμα ήταν αρνητικό. Μάλιστα. Και πλέον είστε στο σπίτι, παίρνετε κάποια φαρμακευτική αγωγή ή μιλάτε με γιατρό προσωπικό μέχρι να δείτε πώς θα το χειριστείτε? Δεν είναι θέμα φαρμακευτικής αγωγής, δεν ξέρω καν αν υπάρχει κάτι. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχω οποιοδήποτε σύμπτωμα, άρα εργάζομαι από το σπίτι και προσπαθώ από τη σειρά μου από εδώ να βοηθήσω όσο μπορώ. Μάλιστα, γιατί είναι αυτό το κρούσμα στο παιδιατρικό. Έχει κλείσει το παιδιατρικό, κύριε Νικολάου? Το παιδιατρικό έχει κλείσει, με την έννοια ότι έχουν κάποια περιστατικά τα οποία είναι μέσα στη στιγμή. Αντέχομαστε εισαγωγές μέχρι που να ελεγχθούν όλοι, και μόλις γίνουν τα τελευταία εξιτήρια θα μπορέσουμε να απολυμάνουμε τον χώρο, όπως απολυμαίνεται και η υπόλοιπη χώρα του νοσοκομείου και σήμερα και για το Σάββατο, το οποίο είχαμε προγραμματίσει. Ξεκίνησε από χθες το βράδυ μια διαδικασία λήψης δειγμάτων και να γίνεται η ελέγχη. Συνεχίστηκε σήμερα. Έχουν πάει αρκετά δείγματα στη Λευκοσία σήμερα το πρωί και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό που μιλάτε και μοιράζεστε όλη αυτή την εμπειρία σας με τους πολίτες, που όλοι ανησυχούν, κύριε Νικολάου, ποια είναι τα συμπτώματα του κορονοϊού, πώς θα ζήσουμε αν μας χτυπήσει ο κορονοϊός, και όλα τα υπόλοιπα που μας φοβίζουν όλους λίγο πολύ, κύριε Νικολάου. Θα έπρεπε να ανησυχούμε λίγο, αλλά όχι να πανικοβαλόμαστε. Δεν είναι θέμα πανικού, όπως λένε και οι γιατροί. Είναι κάτι το οποίο ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα το περάσει. Να προσέχουμε όσο μπορούμε τους ηλικιωμένους μας και τις ευάλωτες ομάδες. Εκεί είναι το θέμα που πρέπει να μας είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Εξού και οι ανακοινώσεις να μένουμε στο σπίτι. Εξού και όλα αυτά τα πράγματα που ανακοινώνται συστηματικά από το Υπουργείο και από τους υπόλοιπους που ασχολούνται με αυτό το πράγμα στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα, πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας. Η χνηλάτιση, φαντάζομαι, και σε όλους όσους είδατε αυτές τις μέρες, ξεκίνησε. Μάλιστα, από αρμόδιο τμήμα. Ξεκίνησε από χτες το βράδυ και ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί. Όλοι αυτοί που έχουμε μιλήσει, που έχουμε έρθει σε μία επαφή λιγότερων από το ένα μέτρο και περισσότερων των 15 λεπτά, όπως προνοεί το πρωτόκολλο, έχουν καταγραφεί, έχουν ειδοποιηθεί και έχουν ξεκινήσει να κάνουν το τεστ. Με την και τα μέλη της οικογένειάς σας, φαντάζομαι, θα υποβληθούν και αυτά σε τεστ, έτσι ώστε να... Μέλη της οικογένειάς μου, πέραν της συζύγου, έχω κόψει επαφή εδώ και 10 μέρες. Μάλιστα. Με τον Υπουργό της Υγείας συναντηθήκατε αυτές τις μέρες? Όχι.